Ούτε ίχνος ανοχής σε κάθε λογής παρανομία και οικονομική ατασσαλία διαμηνεί η θα έχει το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντα ως αποδέχτες τα κοινοτικά συμβούλια. Με ένδειξη εξαιρετικά επίγουσα, το Υπουργείο απέστειλε επιστολέ σε όλου του κοινοτάρχε, προειδοποιώντα ότι δεν αποκλείεται να τεθούν αντιμέτωποι με την αστυνομία. Στην εγκύκλιο, την οποία εξασφάλισε και αποκαλύπτει απόψε ο Αντένα, τονίζει ότι ο Γενικό Ελεκτή τη Δημοκρατία θα του αρχηγού αστυνομία Όλε τι περιπτώσει των κοινοτικών συμβουλίων που δεν θα έχουν υποβάλει για έλεγχο τι οικονομικέ του καταστάσει μέχρι τι 31 Μαρτίου. Ο πρόεδρο τη Ένωση Κοινοτήτων, Αντρέα Κιτρομιλίδη, παραλήπτη και ο ίδιο τη Εγκυκλίου, δήλωσε ότι οι κοινότητε επικροτούν τον αυστηρό έλεγχο των οικονομικών του. Πρέπει και στα κοινοτικά συμβούλια να γίνεται ο έλεγχο των ταμείων κάθε χρόνο, ω προνοϊάλωστε και η νομοθεσία. Αναμένουμε να αρχίσει το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσει να λήξει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι κάτι που ταλαιπωρεί και εμά του ίδιου και τι κοινότητε. Ο κ. Κιτρομιλίδη αποκάλυψε ότι ο αριθμό των κοινοτήτων που δεν έχουν υποβάλει οικονομικού λογαριασμού χρονίζει. Υπάρχουν πάνω από 200 κοινότητε που δεν έχουν γίνει ελέγχοι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, κάποιε από το 2007, ακόμα και κάποιε που πιο πριν. Ε, έχουμε κοινοτάρχε οι οποίοι έφυγαν από τη θέση του κοινοτάρχη, εκλεγήκαν νέοι κοινοτάρχε και δεν έχουν γίνει ελέγχοι στου προηγούμενου. Στην εγκύκλιο αναφέρεται και η εμπλοκή του Γενικού Ελεκτή, ενώ γίνεται κοινοποίηση και στο Γενικό Εισαγγελέα. Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται ούτε τα κοινοτικά συμβούλια κατεχόμενων Δήμων. Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι στι οικονομικέ καταστάσει και στα επραγμένα έχουν δικαίωμα για ενημέρωση οι κάτοικοι αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι.